You foul. Προβληματάκι. Προέκυψε, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά με τα κουμπιά, με τις κονσόλες, με τα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ότι ευκολότερο καμιά φορά. Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο θέμα. Όπως καταλάβατε, καθημερινά κοντά σας 10 με 12 και θα είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες ζωντανά. Αλλά, όπως λένε και λόγω της ημέρας, άσχετα αν κάποιοι συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με την συγκεκριμένη ημέρα, εξού και το κόκκινο σήμερα, το κόκκινο είναι το χρώμα του έρωτα, φλόγα, το πάθος. Και επειδή κάποιοι σήμερα, πολλοί θα έλεγα, γιορτάζουν θηλυκά και αρσενικά, είπα να τους χαρίσουμε ένα τραγουδάκι από τον Θέμη τον Δαμαντίδη, το οποίο είναι έτσι για την ημέρα αυτή, ξεχωριστό. Και πριν ξεκινήσουμε και μπούμε σε όλη την επικαιρότητα, διαχρονικότητα κτλ., είπα να σας χαρίσω αυτό το τραγούδι για όλους εσάς που γιορτάζετε. Για ακούστε το. Σ' αγαπάω γιατί είναι το σώμα σου φωτιά στο κρεβάτι μου. Σ' αγαπάω γιατί έχω την εικόνα των αγγέλων στα μάτια μου. Στο πρόσωπό σου, στο χαμόγελο σου. Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας, ο δικός μας ο έρωτας, η δική μας η αγάπη. Ο απόλυτος έρωτας. Λοιπόν, ο απόλυτος έρωτας, έτσι ένα ρεφρενάκι και ένα πρώτο κουπλέ για όλους, επαναλαμβάνω, όσους γιορτάζουν σήμερα, αν και εγώ δεν θα το πω έτσι σαν σχήμα λόγου, θα το πω γιατί είναι πραγματικότητα. Εγώ γιορτάζω όλο τον χρόνο. Και η αγάπη δεν έχει να κάνει μόνο με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι. Θα μπορείς να είσαι απόλυτα ερωτευμένος και με τη μητέρα σου, με τους γονείς σου γενικότερα, με τα αδέλφια σου, με τους φίλους σου, με την καλή σου, τον καλό σου. Έτσι δεν είναι. Και αυτό βέβαια να το δείχνεις όλο το χρόνο. 365 μέρες το χρόνο. Δεν θες 365 μέρες. Άντε, σου δίνουμε ρεπό τις 65. Τις 300. Έτσι κάπως είναι τα πράγματα, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα σωστοί. Έτσι δεν είναι? Το να πας σήμερα ένα λουλούδι μόνο κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και να πεις μωρό μου αυτό για σένα ή ξέρω εγώ, είναι λίγο κάπως προσποιητό, θα έλεγα. Αλλά οκ, okay, όχι πως είναι κακό. Έτσι. Λοιπόν, αλλά επειδή τα περισσότερα πράγματα σήμερα έχουν εμπορωματοποιηθεί και δυστυχώς επειδή, ξέρω εγώ, είναι γιορτή των ερωτευμένων ή επειδή είναι της μητέρας ή επειδή είναι του πατέρα ή επειδή είναι του κουνιάδου,
θα πρέπει σώνει και καλά να πάρουμε ένα λουλούδι. Όχι. Δεν νομίζω. Άλλωστε, σήμερα κανείς θα μπορούσε να άνθησαν και οι αμυγδαλιές. Τι ωραία που μυρίζουν αυτά τα οι ροζ αμυγδαλιές. Τι όμορφα, τι άρωμα θεσπέσιο είναι αυτό που έχουν. Λοιπόν, ξαναπάμε λοιπόν από την αρχή με τα τραγουδάκι. Και θέλω να σας πω ότι η φαρέτρα των θεμάτων σήμερα είναι αρκετά γεμάτη και με συνδέσεις, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, είτε από εσάς είτε από κάποιους φίλους που θέλουν να δημοσιοποιήσουν το οποιοδήποτε θέμα. Και μέχρι τις 12 πιστεύω να τα καταφέρουμε και να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν με αυτή την καθημερινότητα, τη διαχρονικότητα, την επικαιρότητα. Είπα τώρα επικαιρότητα και είναι δύο σημαντικά ζητήματα που θέλω να ξεκινήσουμε. Το ένα είναι η συνάντηση που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν βγήκε και ιδιαίτερα λευκός καπνός από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Κακώς κάκιστα, διότι αρχίζει το πράγμα και γέρνει προς την πλευρά της κυβέρνησης και γιατί γέρνει προς τα στην κυβέρνηση, διότι και την πρώτη φορά 5-1 και προχθές δόθηκαν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι οι αγρότες πρέπει, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, να επιστρέψουν στις δουλειές τους, διότι δεν είναι μόνο οι αγρότες σε αυτή τη χώρα. Έτσι, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Και βέβαια τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Ξάνθη, θα δείτε τώρα απόκοσμες εικόνες, οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες εικόνες αυτές, Τσαμοθράκη και τη Λίμνο. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ξάνθη. Αυτό που θα δείτε, αν δεν το έχετε δει, είναι εξωπραγματικό. Αυτό που βλέπετε είναι χαλάζι. Δεν είναι χιόνι. Δεν είναι λευκή σκόνη. Δεν είναι άμμος. Δεν είναι βόας. Δεν είναι κροταλίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, κυρίως στην Εγνατία, στο ύψος του εργοστασίου της Ζάχαρης, της βιομηχανικής ζώνης, της Ξάνθης κτλ., αυτό λοιπόν είναι χιόνι. Κι όμως είναι αλήθεια. Και αυτό που βλέπετε τώρα, τα αμάξια κυριολεκτικά έχουν σταματήσει πάνω στους δρόμους. Και επειδή έχουμε κάποια βίντεο που τα έχουμε πάρει από το site το Ξάνθη Νέα, έχουμε κι άλλα. Μπορούμε να τα δούμε με τη σειρά ή μόνο αυτό? Γιατί μόνο αυτό, Μάκη μου? Θα δούμε τα άλλα στη συνέχεια? Παθήσουμε όμως, γιατί είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι απίστευτη και θα ήθελα να τις μοιραστούμε αυτές τις εικόνες μαζί με τους τηλεθεατές μας, διότι αυτό το πράγμα τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Έχω δει χαλάζι, έχω δει ψηλοπροβλήματα ή χοντροπροβλήματα με το χαλάζι, αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Άρα λοιπόν για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τη φύση που μας φιλοξενεί δυστυχώς δεν την αντιμετωπίζουμε με ευγενή συναισθήματα και η φύση δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια θα μας εκδικείται όλο και περισσότερο. Θα μου πεις τη σχέση μπορεί να έχει αυτό το χαλάζι που έπεσε με τη φύση που μας εκδικείται. Έχει και παραέχει. Αύριο θα δούμε κάτι άλλο, μεθαύριο θα δούμε κάτι άλλο και δεν ξέρω αν οδηγούμαστε προς μια κατάσταση η οποία δεν έχει επιστροφή. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες, πόσο αισιόδοξος μπορεί να είσαι, έτσι? Λοιπόν, και δημιούργησε, όπως είπαμε, καταστροφές τόσο στην Ξάνθη, όσο και στην Σαμοθράκη, που είναι ακόμη πιο ζόρικα τα πράγματα και με λιγότερο χαλάζι μεν, αλλά με ισχυρή νεροποντή, με ανεμοστρόβιλους, αλλά επηρέασε και την Λίμνο. Τώρα πώς πέρασε ξαπαλών η Θάσος, τι να σας πω, καιρός είναι αυτός, κάνει τα δικά του παιχνίδια και εκεί που βλέπεις ότι ρίχνει καταρρεκτοδός βροχή, περνάς εσύ και από την άλλη πλευρά που περνάς δεν ρίχνει σταγόνα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να κάνουν μια προσπάθεια οι φίλοι μας, οι τεχνικοί μέσα, οι συνάδελφοι,
να δούμε και τα υπόλοιπα βίντεο, διότι επαναλαμβάνω ότι είναι τρομακτικά, έτσι θα τα χαρακτηρίσω εγώ, τρομακτικά, το ύψος του με το χαλάζι ξεπέρασε τους 40 πόντους σε κάποια σημεία. 40 πόντους, όπως το ακούτε. Εδώ μπορεί να μην φαίνεται ότι είναι τόσο, αλλά σε ένα άλλο σημείο εκεί που σμπρώχνει ο φορτωτής, φαίνεται καθαρά ότι εδώ, δώστε λίγο μία αυτό, αν προλαβαίνουμε, ναι. Εδώ λοιπόν βλέπετε τι γίνεται. Γεμίζει κουτάλα στο ένα μέτρο ο εσκαφέας. Λοιπόν, είναι σοβαρά τα θέματα που έχουν προκύψει. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με Σαμοθράκη, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Τι ζημιές έχει προκαλέσει το καιρικό αυτό φαινόμενο που θα το είδατε πολύ χθες από τον μπαλκόνια, ότι στην πλευρά την ανατολική, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η Σαμοθράκη και όχι μόνο η Ξάνθη και τα λοιπά, από εκείνη την πλευρά είχαμε συνεχείς λάμψεις από κεραυνούς, από αναμοστρόβιλους, από το οποίο φαινόταν ότι εκεί κάτι γίνεται. Λοιπόν, πέρασε λοιπόν από την περιοχή, αλλά έπληξε κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά εκτός από την Καβάλα και από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, ενημερώστε με λίγο αν έχουμε κάποιο άλλο βίντεο, παιδιά, για να... Θέλει χρόνο για να κατέβουνε. Εντάξει, okay, να τα δούμε λοιπόν αυτά τα στον χρόνο που πρέπει. Έλεγα λοιπόν κάτι για τους αγρότες, για να πάμε στο άλλο θέμα και θα γυρίσουμε στο θέμα της έντονης χαλαζόπτωσης. Λοιπόν, με τους αγρότες λοιπόν το θέμα πρέπει εδώ και τώρα, φαντάζομαι, σύμφωνα πάντα με τη δική μου ταπεινή άποψη, να τελειώσει, να ξαναγυρίσουμε στις δουλειές μας, στα χωράφια μας, στα χωριά μας και όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, είπαμε ότι η χώρα δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Έτσι, χτες λέγαμε ότι άλλοι 4 γιατροί από το νοσοκομείο της Τοσερών παραιτήθηκαν για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, ότι υπάρχει και η παιδεία, υπάρχει και η υγεία, υπάρχουν τόσα και τόσα κοινωνικά προβλήματα που δεν μπορεί ένα κράτος όπως είμαστε εμείς, η Ελλάδα, να ικανοποιήσει όλα αυτά τα αιτήματα και να, αφού το κάνει με ελαφρά την καρδία, να πάμε μετά στο Δουνουτού και να πούμε δώσε. Ξανά μανά τα ίδια. Δεν γίνεται όμως, ρε παιδιά. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι από αυτά που διάβασα, από αυτά που διαπίστωσα, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχετε παράπονο, διότι η προκαταβολή δίνεται. Το καύσιμο μειώθηκε στο ελάχιστο. Τα προϊόντα, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν να κάνουν με το τι κάνει η κυβέρνηση, φαντάζομαι. Τα προϊόντα έχουν να κάνουν με το τι κάνουν οι μεσάζοντες και οι έμποροι και οι δεν ξέρω ποιοι. Εκεί πρέπει να δοθεί μια λύση και να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας, να επιστρέψουμε στις δουλειές μας και το ξαναβλέπουμε το θέμα αργότερα. Λοιπόν, τώρα, αν εσείς πάρετε απόφαση για να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις, δικό σας θέμα είναι, δικό σας είναι το πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουν και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είστε μόνο εσείς το κράτος, έτσι, είναι τόσες και τόσες κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, πείτε μου τι να κάνω, θα δούμε ένα ακόμη, δεν θα δούμε, θα τα δούμε ολοκληρωμένα μετά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, καθημερινά κοντά σας 10 με 12 το πρώτο θέμα. Έχουμε κλείσει πάνω από 10 χρόνια παρουσίας αυτής της εκπομπής και αυτό που τουλάχιστον εμένα προσωπικά με ικανοποιεί είναι ότι πετυχαίνουμε πράγματα, πάντα με τη δική σας συνεργασία, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Υπάρχει μια συνολική προσπάθεια. Έχετε γίνει συνεργάτες και ανταποκριτές από κάθε περιοχή.
όχι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκπέμπουμε απευθείας μέσω την Τίτζια, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσο και Λίμνο, αλλά και τα παράλια της Καλλικιδικής, όλα αυτά μπορείτε και των Ομόσερων, μπορείτε να τα βλέπετε απευθείας χωρίς καμιά άλλη υποχρέωση και μέσω της Κοσμοτέ βέβαια, η εικόνα μας, ο ήχος μας, ο ήχος της, του καναλιού φτάνει σε όλη την Ελλάδα και βέβαια σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο, να βάλουμε μια ανωτελεία στο θέμα των καταστροφών που είχαμε τη χαλαζόπτωση αυτή την φοβερή στην Ξάνθη. Πάνω από 40 πόντους έφτασε το χαλάζι στους δρόμους, κυρίως έξω από την πόλη της Ξάνθης, αλλά και στη Σαμοθράκη, αλλά και στη Λίμνο είχαμε καταστροφές. Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα, θα δούμε και άλλα ρεπορτάζ γύρω από αυτή την κατάσταση. Θα πάμε όμως σε ένα άλλο νησί τώρα, στο δικό μας νησί. Δικά μας είναι όλα τα νησιά, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το δικό μας νησί, η Θάσο ή η Λίμνο, το νησί τους. Και εκείνο είναι ελληνικό νησί, προς Θεού. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, θα πάμε στη Θάσο, λοιπόν, στην πανέμορφη Θάσο μας. Όπου εκεί θα συναντήσουμε την σκηνοθέτη και καλλιτεχνική διευθύντρια του Δήμου Θάσου, την κυρία Στέλλα Φουρναράκη. Καλημέρα, κυρία Φουρναράκη. Καλημέρα σας. Πρώτα-πρώτα να σας ρωτήσω, γιορτάζετε σήμερα? Κάθε μέρα γιορτάζω, αλλά και σήμερα. Εγώ όταν το λέω αυτό μου λένε κάθε μέρα γιορτάζεις. Λέω ναι. Λέει δεν είσαι ερωτευμένος? Λέω φυσικά, με τη ζωή. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό το πράγμα πια ο Βαλεντίνος και ο Βαλεντίνος μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί. Λοιπόν, κυρία Φουρναράκη, πέστε μου κάτι. Καταρχήν είστε Θάσια? Όχι, είμαι Καβαλιώτισσα, ναι. Αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ Θάσια. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το νησί το αγαπώ πάρα πολύ, είναι πανέμορφο. Ναι. Έχω ταυτιστεί πάρα πολύ με τον τόπο εκεί, με τους ανθρώπους. Ναι. Την Θάσο την επισκεπτόμαστε οικογενειακώς από τότε που ήμασταν παιδιά. Ναι. Έχω περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια. Δεν υπήρχε καλοκαίρι που να μην είμαι στη Θάσο. Mm. Τώρα τα τελευταία 5 χρόνια είμαι και το χειμώνα, όπως ξέρετε. Mm. Έχουμε σπίτι οικογενειακό στη Θάσο, οπότε... Μάλιστα. Είπατε από παιδιά την επισκέπτεστε και τα λοιπά. Αν κρίνω από αυτό που βλέπουμε στην εικόνα μας τώρα, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία την κουβέντα μας. Λοιπόν, πέστε μου κάτι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μπορεί σε κάθε περιοχή, είτε αυτό λέγεται Δήμος Θάσου, είτε λέγεται Δήμος Καβάλας, που είναι τα γνωστά τα καλλιτεχνικά πράγματα εδώ, και οτιδήποτε άλλο σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο λοιπόν να υπάρχει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής, διευθύντρια, ώστε να οδηγεί όλα αυτά τα δρόμενα, τα καλλιτεχνικά, προς το σωστό δρόμο, έτσι ώστε να αναβιώνουν μέσα από εκεί πάρα πολλά θετικά στοιχεία, σωστά? Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και... πραγματικά η συνεργασία μου στη Θάσο είναι κάτι το οποίο με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που με εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος της Θάσου τη θέση αυτή. Mm-hmm. Αλλά όπως λέω πάντα, αυτό δεν είναι, η δουλειά μου δεν είναι ατομική. Δηλαδή όλο αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε συνεπάγεται μια πολύ καλή συνεργασία και με τους ανθρώπους εκεί στο νησί, όπως προανέφερα, αλλά και με την διοίκηση της Θάσου που με εμπιστεύτηκε, με εμπιστεύεται και μαζί πορευόμαστε. Δηλαδή οι αποφάσεις εγώ προτείνω, ναι, και συζητιούνται όλα αυτά και μαζί αποφασίζουμε για όλα αυτά που παρουσιάζονται στη Θάσο και βλέπετε. Ναι, και εγώ έρχομαι τώρα και ρωτάω. Και τώρα... Αγωνιζόμαστε. Ναι. Η παράσταση αυτή, να διευκρινίσω κάτι, ναι, η παράσταση αυτή, το και τώρα αγωνιζόμαστε, δεν είναι παράσταση που την κάνουμε σαν Θάσος αποκλειστικά. Ναι, είναι, ναι, μια θεατρική παράσταση, η οποία είναι πρωτοβουλία δική μου, σαν Στέλλα Φουρναράκη. Mm. Θα σας πω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα και πώς έχει καταλήξει σήμερα και τι είναι και το μέλλον της. Απλά ο Δήμος Θάσου είναι ένας από τους δήμους, από τους πολλούς δήμους της χώρας, ο οποίος φιλοξενεί την παράσταση και είναι και χορηγός της. Mm-hmm.
Ξέρετε, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω. Ναι. Άκουσα ένα μέρος της συνέντευξης που δώσατε και στο ραδιόφωνο της πρωινής. Και μου κάνει εντύπωση που αυτή η παράσταση στα πλαίσια της περιοδίας θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς στο Θεαγένειο. Στο Θεαγένειο, ναι. Μα δεν είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό? Είναι, φυσικά. Είναι. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, αισθάνθηκα έτσι και τώρα που το λέω, αισθάνομαι έτσι μια περίεργη αίσθηση το ότι να μπορούν κάποιοι άνθρωποι που παλεύουν κυριολεκτικά με την ίδια τη ζωή, όλοι παλεύουμε βέβαια, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους που, ναι, και να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια τέτοια παράσταση. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Να παρακολουθήσουν μια παράσταση, ευχαριστούμε πολύ, μέσα στο Θεαγένειο. Ναι. Και μια παράσταση η οποία τους περνάει το αισιόδοξο μήνυμα, ναι, ότι παλεύουν και ότι μπορούν να βγουν νικητές. Έχουν το δικαίωμα να βγουν νικητές. Εννοείται. Μπορούν να βγουν νικητές, αρκεί να τα αποφασίσουν. Ο λόγος λοιπόν που παίζεται, ναι, επειδή είναι, θα είναι πάρα πολύ συγκινητική παράσταση μέσα στο Θεαγένειο για όλους μας, είναι αυτός, παίζεται μέσα στο Θεαγένειο, γιατί θέλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε την ελπίδα και να τους δείξουμε τον δρόμο ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό που βιώνουν εκεί, το μετά, να το φανταστούν. Ναι. Όπως το φαντάζεται και το ζει και η ρολίδα του έργου, έτσι. Ναι, σωστά. Αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και με όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί είναι πάνω σε αυτό που είπατε, για την απαλέψη ο καθένας. Είναι πολύ σύντομη η ιστοριούλα, είναι μόλις μερικά δευτερόλεπτα. Είναι δύο βατραχάκια τα οποία είναι στο έδαφος και πεινάνε, δεν βρίσκουν κάτι να φάνε, ξέρω εγώ, και βρίσκουν μια λεκάνη έτσι λίγο υψηλή που έχει μέσα γάλα. Λέει, α, ωραία, θα μπούμε εδώ, αδέλφια. Θα μπούμε εδώ να φάμε. Μπαίνουν, πηδάνε μέσα στο γάλα, αρχίζουν και τρώνε, ώσπου κάποια στιγμή φούσκωσε η κυλίτσα τους κτλ. Λέει, άντε τώρα να βγούμε έξω. Λέει, δεν μπορώ, το ένα, δεν μπορώ με τίποτα. Μα λέει, σε παρακαλώ, κάνε προσπάθεια να βγούμε. Δεν μπορώ. Πνίγεται με στο γάλα. Το άλλο συνέχισε να χτυπάει τα ποδαράκια του, ώσπου έκανε μια κρούστα, στην οποία πάτησε, πήδηξε έξω και έτσι γλίτωσε τη ζωή του. Το λέω αυτό για τους συνανθρώπους μας όλους που παλεύουν καθημερινά για την ελπίδα αυτή που για να την κερδίσεις, για να την πετύχεις, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, δεν είναι έτσι? Να το πιστεύεις έτσι, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και αυτό ακριβώς που είπατε υπάρχει κάπως λίγο διαφορετικά και σε φράση μέσα στο έργο. Ναι. Ότι συνέχισε να κολυμπάς. Αν δεν κολυμπάς και δεν κουνάς τα χέρια σου, σίγουρα θα πνιγείς. Σωστά. Αυτό μπορεί να συμβεί και στη θάλασσα και παντού. Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, πραγματικά, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνετε αυτή την προσπάθεια μαζί με τους συνεργάτες σας και μακάρι να σας μιμηθούν και άλλοι πολλοί να κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες, διότι το χρειάζεται ο καθένας μας σε κάποιους τέτοιους χώρους. Έτσι ακριβώς. Το μέλλον πολύ. Πώς το οραματίζεστε? Αισιόδοξο. Όπως πάντα. Ναι. Λοιπόν, να σας πω, για θέλετε να μιλήσουμε λίγο και την παράσταση. Βεβαίως, χαρά στο μέλλον της παράστασης. Χαρά μου. Ωραία. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι η παράσταση αυτή, όπως είπατε και εσείς, μιλάει για τον καρκίνο. Μιλάει για τον καρκίνο που είναι κάτι που το ζούμε όλοι καθημερινά, είτε στην οικογένειά μας, σε φιλικά περιβάλλοντα, σε συγγενικά και όλα αυτά. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι δίπλα μας. Εμείς μέσα από αυτή την παράσταση θέλουμε να δείξουμε στον καθένα, να περάσουμε το αισιόδοξο μήνυμα ότι τα θαύματα μπορούν να συμβούν αρκεί να τα πιστέψουμε. Κυρία Φουρναράκη, δυστυχώς αγγίξατε μια ευαίσθητη πτυχή τη δική μου, διότι πριν από ένα χρόνο περίπου έχασα τη σύζυγό μου, δυστυχώς. Παλέψαμε 2,5 χρόνια. Παλέψαμε 2,5 χρόνια, δεν τα καταφέραμε, δεν έγινε αυτό το πολυπόθητο θαύμα που όλοι ελπίζουμε και μιλάτε αυτή τη στιγμή σε έναν άνθρωπο που είναι με αυτό το θέμα πάρα πολύ ευαίσθητος και χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητάμε για αυτή την παράσταση. Άλλωστε, ο λόγος που σας κάλεσα είναι ακριβώς αυτός, διότι άκουσα ένα μέρος συνέντευξής σας και με ευαισθητοποίησε πάρα πολύ το θέμα. Και είπα ότι θα θέλω να κάνω μια συζήτηση με την κυρία Φουρναράκη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ναι, πέστε μου.
Να σας πω λοιπόν ότι όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, όταν ο Κις Πεκαβάλας, ο πρόεδρος του, ο κύριος Αντώνης ο Κώστας, ήταν καλεσμένος στην Θεσσαλονίκη στο συνέδριο που διοργάνωνε το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, η ΚΑΠΑ3, με σκοπό να δείξει στον κόσμο πώς η ΚΑΠΑ3 είναι μέσα στα νοσοκομεία, πώς βοηθάει τους ασθενείς. Όλη αυτή η προσπάθεια λοιπόν που γίνεται ώστε να είναι καλύτερη η περίοδος αυτή που κάποιος νοσεί, ασθενής ή φροντιστής του. Με τον κύριο Κώστα λοιπόν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν και ομιλητής στο συνέδριο. Εκεί λοιπόν ήρθα εγώ σε πρώτη επαφή μαζί με την ΚΑΠΑ3, η οποία η ΚΑΠΑ3 μετά μου πρότεινε να σκηνοθετήσω αυτό το θεατρικό κείμενο του Αντώνη του Κοντάκη. Ναι. Αφού λοιπόν το διάβασα το κείμενο, χρειάστηκε, όπως έχω ξαναπεί, 1,5 χρόνο όλο αυτό, 1,5 χρόνο όλο αυτό να οριμάσει μέσα μου, ορίμασε. Και από τον Νοέμβριο του 2023 δουλεύω εντατικά με τους συνεργάτες μου πάνω σε αυτή την παράσταση. Αυτή η παράσταση, τα μηνύματα σας τα είπα, ο στόχος είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος απέναντι στην νόσο, απέναντι στους ανθρώπους που νοσούν, απέναντι στα κοντινά τους πρόσωπα που και αυτά νοσούν μαζί με αυτό, μαζί με τους ασθενείς, και να είμαστε λίγο καλύτεροι και λίγο πιο κοντά σε όλο αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, ήταν η αρχική ιδέα. Στην πορεία λοιπόν, αφού η παράσταση είναι έτοιμη, παρουσιάστηκε στην Ελευθερούπολη την πρώτη φορά, στις 3 Φεβρουαρίου έκανε πρεμιέρα εκεί, στη συνεργασία πάντα με το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, την ΚΑΠΑ3, σε συνεργασία με το Δήμο Παγκαίου, ο οποίος στήριξε την παράσταση εκεί. Να πω ότι μόλις τελείωσε η παράσταση, πολύ συγκινημένος ο Δήμαρχος, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, με παρακάλεσε να κάνουμε άλλη μια παράσταση, την οποία θα την κάνουμε στις 23 Φεβρουαρίου, ξανά στην Ελευθερούπολη. Είναι μαζί μας ο Κίσπε, όπως είπα, ο Νομαρχιακός Σύλλογος Θαμαία της Καβάλας και ο πρόεδρος ο κύριος Κρεμίδας μαζί με όλα τα μέλη. Η Θερμοπλαστική είναι ο χορηγός που από την πρώτη στιγμή πίστεψε στην ιδέα της παράστασης και μας βοήθησε και μας βοηθάει πάρα πολύ. Και μετά σε κάθε περιοχή που παίζουμε συνεργαζόμαστε με τον κάθε Δήμο και φυσικά με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Τοξίδης, ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσιφίδης, και στην κάθε περιφέρεια ο κάθε αντιπεριφερειάρχης είναι δίπλα μας και βοηθάει έτσι ώστε αυτή η παράσταση να μπορέσει να παιχτεί σε όλες αυτές τις πόλεις που έχω προαναφέρει στις υπόλοιπες συνεντεύξεις μου. Και καλά, στις προηγούμενες, και κάνουν, και είναι πάρα πολλές. Και καλά κάνουν, είναι υποχρέωσή τους κοινωνική, κοινωνικότατη θα έλεγα. Εγώ θα σας αναζητήσω στα media για να σας βρω, για να σας έχω φίλοι, γιατί μέσα από εκεί φαντάζομαι να βάζετε και κάποια βιντεάκια τα οποία θέλω από τούδε και στο εξής να μπορώ να παίρνω και να παίζουμε στην εκπομπή όπου και αν βρίσκεστε και να πάρω και ένα κομμάτι από το Θεαγένειο όταν βρεθείτε εκεί, ναι, να το προβάλλουμε στην εκπομπή. Έτσι. Στο Θεαγένειο να σας πω ότι προσδιορίζουμε την παράσταση κοντά στις ημέρες του Πάσχα. Ωραία. Που θα είναι και έτσι και λίγο πιο το κλίμα. Ωραία. Λίγο. Ναι. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι θα έχουμε μια επικοινωνία. Και Θα έχουμε. Να σας πω ότι η παράσταση επόμενη είναι την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, ναι, τώρα δηλαδή στις 16 του μήνα, στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας της Δράμας, στις 8.30 ώρα το βράδυ. Μετά παίζουμε το Σάββατο στις αποθήκες του μεταλλείου στα Λιμενάρια, ναι, την Κυριακή στο Καλογερικό του Λιμένα. Mm-hmm. Παίζουμε, τώρα σας μιλάω για τις παραστάσεις του Φεβρουαρίου, ναι, ναι, μόνο. Κάνετε, ναι. Παίζουμε ξανά στο αμφιθέατρο, όπως είπα, της Ελευθερού Πόλεως, Τρίτης Παπαχριστίδη, και παίζουμε και στο Αντιγόνη Βαλάκου 29 Φεβρουαρίου, την τελευταία μέρα του μήνα. Νομίζω πως εκεί ένας από αυτούς που θα παρακολουθήσουν την παράσταση θα είμαι και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά. Για τις παραστάσεις του Βαλάκου κυρίως, ναι, είναι καλό να γίνεται κράτηση με κάποιο μήνυμα στα τηλέφωνα. Ωραία. Που έχουμε. Ωραία. Πάνω ή με κάποιο τηλέφωνο, γιατί προβλέπεται ότι θα έχει πολύ κόσμο. Ωραία.
Λοιπόν. Επίσης να πω συγγνώμη, κάτι το οποίο δεν το ανέφερα στην πρωινή και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθεί για ενίσχυση καρκινοπαθών. Είμαστε σε επαφή, όπως είπα, με το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, την ΚΑΠΑ3, σε συνεννόηση με τους συλλόγους καρκινοπαθών σε κάθε περιοχή που θα παίζουμε, που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το έργο τους και την προσπάθεια που κάνουν όλοι αυτοί οι σύλλογοι. Οπότε ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί για να ενισχυθούν καρκινοπαθείς. Μάλιστα. Τι άλλο να πω, δεν με έχετε αφοπλήσει. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υποκλίνομαι σε αυτή την προσπάθειά σας, σε εσάς προσωπικά και στους συνεργάτες σας και όλους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Θα είμαι όσο μπορώ πιο δίπλα σας με το κανάλι, με την εκπομπή, για οτιδήποτε υπάρχει που θέλετε να δημοσιοποιήσουμε και να καλύψουμε. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και με την κυρία Φουρναράκη. Ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο διαμυστικό διάλειμμα. Φαντάζομαι θα είναι και έτοιμα τα ενδεχομένως τα ρεπορτάζ που έχουμε από το Χαλάζι. Πάμε όμως να κάνουμε μια βόλτα στην αγορά. Δυστυχώς η βία εξακολουθεί να υφίσταται στην καθημερινότητά μας, ιδία από κάθε πλευρά. Δεν αναφέρομαι στο τριπλόφωνικο που έγινε με τον Αιγύπτιο, γιατί εκεί έχουμε δανειστεί πάρα πολλές φορές αυτή τη φράση «Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη», από την ελληνική ταινία με τον Κούρκουλο και τον Σπύρο Καλογέρου. Αλλά εδώ πραγματικά ήταν πολλά τα λεφτά. Μιλάμε ότι ο Αιγύπτιος στην καταγωγή και Αριστίδης με το όνομα βαπτισμένος χριστιανός, λες και αν θέλω εγώ τώρα να, ας πούμε, και μουσουλμάνος να είμαι, okay, βαπτίζομαι και τι έγινε, άλλαξα μέσα μου για αυτά. Την καμία. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε πολύ χρήμα και από ό,τι λένε κάποια site, κάποια δελτία τέλος πάντων, ο ίδιος φαίνεται να είχε λογαριασμούς πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είχε πάρει αποζημιώσεις, είχε πάρει το ένα, 35 χρόνια έλυνε και έδινε, 37, και στο τέλος τους καθάρισε κιόλας. Τώρα, φίδι που φύλαγαν στον κόρφο τους τόσα χρόνια. Και όπως είπα, η βία εξακολουθεί να υπάρχει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε στα Τρίκαλα από παιδιά 15 και 16 ετών τα ξημερώματα του Σαββάτου ο δικηγόρος των Τρικάλων Άρης Μερεντίτης. Δεν έχει γίνει γνωστό για ποιο λόγο, αλλά υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα ζητήσω να το κατεβάσουν τα παιδιά. Στο βίντεο που εξασφάλισε λοιπόν ένα τηλεοπτικό κανάλι φαίνεται η μανία με την οποία ένας ανήλικος κλωτσάει το δικηγόρο στη μέση του δρόμου, ενώ ένας άλλος φυλάει τσίλιες για να ειδοποιήσει αν τυχόν υπάρχει παρουσία αστυνομικών. Και κάποια στιγμή προσπάθησαν να απομακρυνθούν, αλλά ξαναγύρισαν λέει και είχαν δεύτερο μπαράζ από μπουνιές, κλωτιές κτλ. Ο ίδιος μέσα στα αίματα, χτυπημένος στη μύτη και στα μάτια, προσπάθησε να ξεπεράσει το σόκο από την επίθεση. Αλλά ήταν άσχημα χτυπημένος. Δράστες και θύματα δεν γνωρίζονταν, απλώς θεώρησαν ότι όπως προσπαθούσε ο δικηγόρος τους στραβοκοίταξε και καλά. Ακούστε τώρα, τους στραβοκοίταξε. Δύο περιστατικά είχα τις τελευταίες μέρες εγώ. Όχι ακριβώς έτσι, όχι. Αλλά αν έτσι είχα κι εγώ τη θέρμη που είχαν οι δύο αυτοί που βρέθηκαν απέναντί μου, θα μπορούσα να είχα καταλήξει κι εγώ ενδεχομένως σε ξυλοδαρμό ή να δώσω ή να μου δώσουν ή εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι για να εμπλέκεις σε τέτοιου είδους επεισόδια. Καλύτερα να απομακρύνεσαι. Ο δικηγόρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Οι νεαροί απολογήθηκαν στον ανακριτή συλλήφθησαν, ο οποίος άφησε ελεύθερους τους δύο ανήλικους, αλλά ο τρίτος ανήλικος προφυλακίστηκε. Τώρα, γιατί αφέθηκαν οι δύο άλλοι που συμμετείχαν και μόνο ο ένας προφυλακίστηκε, τι να σας πω, δεν το γνωρίζω. Πάντως, το βίντεο είναι στο πρώτο θέμα
Αν σας ενδιαφέρει να το κατεβάσουμε, παιδιά, για να δούμε αυτό το ρεπορτάζ, θα είναι καλό να το δούμε. Θα είναι καλό να το δούμε. Απλά προς ενημέρωση για το τι μπορεί να σας συμβεί στο δρόμο, δηλαδή είναι απίστευτο. Καλύτερα να καταπίνετε εκεί την ώρα που θέλετε να πείτε κάτι, παρά να το κάνετε, γιατί δεν ξέρετε πού θα, σε ποιον απέναντι βρίσκεστε. Εκεί είναι το θέμα. Σας λέω, προχθές στην οδό Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, σε ένα στενάκι, αν τα πέδιδα κι εγώ, ας πούμε, γιατί δεν άναψα φλάς σε ένα σημείο που δεν ήταν υποχρεωτικό, γιατί απέναντι ήταν μονόδρομος, μου επιτέθηκε κάποιος ο οποίος, τι να σας πω, λες και έβλεπε μπροστά του τον Βελζεβούλ. Τώρα είχε προηγούμενα μαζί μου και του δόθηκε ευκαιρία, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως, έδωσα τόπο στην οργή και απομακρύθηκα, γιατί δεν είναι για να... Λοιπόν, 17χρονο από την Παιανία, 22χρονος, έστειλε φωτογραφίες της στο θείο της. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ήσυχη στιγμή και ασφάλεια στις στιγμές μας. Όχι μόνο στις ιδιωτικές, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι έγινε στη Θάσο, στο αγροτικό μπλόκο, στον Πρίνο? Θέλετε να πάμε, αγαπητά μου παιδιά, να δούμε τι έγινε στη Θάσο? Άντε. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον μπλόκο στον κόβο του Πρίνου στη Θάσο το μεσημέρι της 3ης, 13 Φλεβάρη. Οι αγρότες έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα τον κόβο του Πρίνου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και στο λιμένα της Θάσου. Το κομμάτι των κινητοποιήσεων ξεκινήσαμε, είχε την κλειστοκή επιτροπή στον αγώνα της, στο νησί της Θάσου. Πήραμε την απόφαση να καθίσουμε δίπλα στον δρόμο χωρίς να κλείσουμε στην αρχή τον δρόμο. Τον κλείσαμε για μισή ώρα στον κόβο του Πρίνου. Και μετά από εκεί κάναμε μία διαδρομή μέχρι, περάσαμε μέσα από το λιμένα, σταματήσαμε για λίγο μπροστά στο λιμάνι του λιμένα, αλλά χωρίς να το κλείσουμε, γιατί δεν θέλαμε ούτε να τηλεπορήσουμε, ούτε να έρθουμε αντιμέτωποι με τους συναδέρφους από ή άλλους συνανθρώπους μας που θέλαμε να ταξιδέψουμε. Μάλιστα δεν αποκλείστηκαν περαιτέρω κινητοποιήσεις και το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες στη Συντονιστική Επιτροπή, αφού αξιολογήσει όλα αυτά που θεωρητικά που είπε ο Πρωθυπουργός, θα κινηθούμε και εμείς ανάλογα εδώ στο νησί. Ίσως χρειαστεί να κλείσουμε και τους δρόμους για αρκετές ώρες πλέον, και όχι όπως ήταν σήμερα, κλείσαμε συμβολικά για μισή ώρα το δρόμο. Θα πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα πάμε σε πιο ακραίες κινητοποιήσεις. Σχετικό ψήφισμα κατέθεσε και ο Δήμος Θάσου, στήριξη των αγροτών. Ναι, χθες το απόγευμα που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, κατέθεσε ένα σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από το Σώμα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, με το οποίο στηρίζουμε τους αγρότες στον αγώνα τους, αναγνωρίζουμε τον αγώνα τους, τα αιτήματά τους, είναι μια επαγγελματική τάξη με προβλήματα, και παράλληλα, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση μέσα στα δημοσιονομικά δεδομένα που έχει, θεωρούμε ότι θα πράξει ό,τι καλύτερο μπορεί, την καλούμε απλά να το κάνει. Ωραία. Είπε και ο Δήμαρχος, την καλούμε απλά να το κάνει. Το έκανε, ρε παιδιά. Πόσο δηλαδή ακόμη να το κάνει? Εγώ όλα αυτά που έχω διαβάσει και όλα αυτά που έχω δει που έχει δώσει και χθες, αλλά και την περασμένη φορά, τι άλλο δηλαδή πρέπει να δώσει? Ακούστε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, δεν έχουμε κανέναν τίποτα, δεν έχουμε με κανέναν να χωρίσουμε τίποτα. Ίσα-ίσα προβάλλουμε την προσπάθειά τους χρόνια τώρα και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παράπονο ως προς αυτό. Αλλά σήμερα ο αγρότης με όλα αυτά τα μηχανήματα, με όλα αυτά τα εχέγγυα που έχει στα χέρια του, έτσι, νομίζω ότι η δουλειά του έχει γίνει πανεύκολη, πανεύκολη. Σε σύγκριση με αν πάμε 30-40 χρόνια πίσω, όπου για να ποτίσει κανείς κουβαλούσε σωλήνες στον ώμο, έσκαβε με την τσάπα, μάζευε μέσα στο λιοπύρι και μέσα στο ξεργό. Σήμερα τα πάντα έχουν μηχανήματα. Και μάλιστα πανάκριβα μηχανήματα. Ένα τρακτέρ σήμερα θυμίζει περισσότερο ένα διαμέρισμα με όλα τα κομφόρ μέσα παρά τρακτέρ. Έτσι, αυτά δεν είναι τρακτέρ, είναι
Και μάλιστα μια αγορά τρακτέρ με 70% επιδότηση. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Έχουν δοθεί στα καύσιμα, έχουν δοθεί στο ΦΠΑ που είναι μόλις 6%. Δηλαδή, εντάξει, να πάρουμε, όλοι να πάρουν, αν μπορούν. Αλλά σκεφτείτε και τους συνταξιούχους, σκεφτείτε και τους χαμηλόμισθους, σκεφτείτε και την υγεία, σκεφτείτε και την παιδεία, σκεφτείτε τόσα και τόσα το χρέος, το υλικό. Όχι τώρα, άντε βρήκαμε τον παπά να θάψουμε καμία κοσαριά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε το υπόλοιπο θέμα με το χαλάζι στην περιοχή του Λομού Ξάνθης. Λοιπόν, έχουμε εικόνα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό δεν χαλάζει. Αυτό είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, τόσο χαλάζει. Καταρχάς, δεν έχει ξαναπέσει. Εδώ κοιτάξτε. Ξεπερνά τους 30-40 πόντους, δηλαδή είναι απίστευτο. Πόση ώρα, ας πούμε, έριχνε χαλάζι και έχει μαζευτεί όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Είναι να τρελαίνεσαι, δηλαδή. Και όταν οι καιρικές συνθήκες μας δείχνουν τόσο τα δόντια τους, καταλαβαίνετε τι μπορεί άλλο να δούμε στην συνέχεια. Αυτό είναι πάνω στην Εγνατία. Κοιτάξτε εδώ ο φορτωτής πώς μπρόχνει το χαλάζι. Είναι αδιανόητο, δηλαδή. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους, έτσι. Δεν χρειάζεται να είσαι και η δήμον για να καταλάβεις τι γίνεται. Έχει καθαριστεί ο δρόμος, έχει πάει στην άκρη το χαλάζι, αλλά εξακολουθώ να λέω ότι είναι φοβερό. Τώρα να είσαι στο δρόμο εκείνη τη στιγμή, κάπου σε ένα σημείο που δεν μπορείς να σταματήσεις, κάπου που δεν μπορείς να... και να αρχίσει να πέφτει αυτό το χαλάζι. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα τρομοκρατηθείς, έτσι. Το πιο απλό που μπορώ να πω είναι θα τρομοκρατηθείς. Για να μην σου πω θα παρατήσεις το αυτοκίνητο και θα κοιτάξεις κανένα δέντρο ή κανένα, ξέρω εγώ, να κρυφτείς από κάτω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Από τη μία, όλο αυτό θα συγκεντρωθεί στους υδροφόρους ορίζοντες, θα λιώσει και θα γίνει νεράκι κτλ. Και αυτό ενδεχομένως να είναι προς τη θετική πλευρά, αλλά με τέτοιο χαλάζι, τι θετική πλευρά και τι. Το δεν είναι. Είναι απίστευτο το χαλάζι που έχει πέσει στην Εγνατία και στο βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης και παρά έξω. Απίστευτο. Επαναλαμβάνω ότι σε πολλά σημεία ξεπέρασε τους 40 πόντους. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες, παιδιά, από το χαλάζι. Δεν έχουμε άλλες. Λοιπόν, ας το σταματήσουμε λοιπόν το βίντεο. Ό,τι είδαμε, είδαμε. Κάποιος, ανοίγω το τηλέφωνο, αρίστη μηχανικός μας παίρνει. Γιατί μας παίρνει, Λένα? Μήπως ρωτάει τι ώρα θα βγούμε. Εμένα παίρνει τηλέφωνο, εγώ. Α, ωραία. Διαφημίσεις λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα για αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι πόσα πράγματα επανέρχονται, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος, η κοινωνία, η καθημερινότητα, οι όσεις, ο καιρός, τα καιρικά φαινόμενα, ο πλανήτης γενικότερα. Πόσο έχει αλλάξει και επανέρχονται, προσέξτε, επανέρχονται κάποια πράγματα, κάποιες ασθένειες, κάποια, τα οποία είχαν ξεχαστεί παντελώς. Παντελώς όμως. Λοιπόν, και τότε πώς είχε γλιτώσει ο κόσμος από αυτά που διαβάζουμε και από αυτά που είχαμε κάνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είτε βρισκόταν ένα φάρμακο, είτε βρισκόταν ένα εμβόλιο, είτε το ένα είτε το άλλο, και η επιστήμη προχώρησε και έχει εξαφανίσει πάρα πολλά από αυτά. Σήμερα έχουμε όλους αυτούς τους έξυπνους, τους δίθεν έξυπνους, οι οποίοι αντιδρούν στο τάδε εμβόλιο, αντιδρούν στο εμβόλιο της Λαράς, αντιδρούν στο αντιγρυπτικό, αντιδρούν εκεί, αντιδρούν. Γίναν όλοι επιστήμονες. Γίναν όλοι επί παντός επιστητού. Όλοι ξέρουν, όλοι γνωρίζουν. Αγκούρια παίρνει ο άλλος στο χωράφι του, και λέω αγκούρια γιατί αυτό μου ήρθε τώρα, θα μπορούσα να πω πιπέρια. Λοιπόν, και τον ακούς και μιλάει στο καφενείο, στο χωριό, και λες, ποιον ακούω, ρε γαμώτο? Τον Ιπποκράτη, ας πούμε, πριν 3.000 χρόνια. Είναι απίστευτο το τι θέσεις παίρνουν και το τι σου λένε και το πώς παρασέρνουν τον κόσμο. Και όλα αυτά τα λέω με αφορμή. Αυτό εδώ που διαβάζω εδώ, που έχω μπροστά μου. Σπάνιο, λέει, κρούσμα
Βουβουνικής Πανόλης σε άνθρωπο επιβεβαιώθηκε μόλις λίγες μέρες πριν στο Όρεγκον της Αμερικής. Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, η νόσος που προκάλεσε τη λεγόμενη μαύρη πανόλη ή μαύρο θάνατο, και είχε πανδημία τρομερή και χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, η οποία είχε αφανίσει, λέει, το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης στο Μεσαίωνα. Προσέξτε, Μεσαίωνα, που πάμε, και εμφανίστηκε λοιπόν, είναι σπάνιο στις ανεπτυγμένες χώρες και μπορεί πλέον να θεραπευθεί, γιατί βγήκαν τα φάρμακα, βγήκε το εμβόλιο, βγήκε το ένα, βγήκε το άλλο, αλλά από ό,τι λένε οι επιστήμονες, παραμένει δυνητικά επικίνδυνη. Καταλάβατε? Και ο ασθενής, λέει, τώρα που βρέθηκε σε αυτό το τέτοιο κρούσμα, διαμένει στην κομιτεία Deschutes στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του χορηγείται θεραπεία και πιστεύεται πως πιθανόν μολύθηκε από τη γάτα του. Ακούστε τώρα. Από τη γάτα του. Μάλιστα. Τα συμπτώματα, λέει, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, να συμπεριλαμβάνουν πυρετό, ναυτία, αδυναμία, ρίγη, μυϊκούς πόνους. Αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα, η βουβονική πανόλη μπορεί να εξελιχθεί σε σύψιμική πανόλη ή πνευμονική πανόλη. Αυτές οι δύο νόσοι θεωρούνται ακόμη πιο σοβαρές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για όλους μας το λέω, έτσι. Δεν το λέω μόνο για μένα. Εσύ και δεν παίρνεις την αρίστη. Τι περιμένεις? Hello. Στην Ελευθερούπολη, αδέσποτο σκύλος δάγκωσε, λέει, 7χρονο μαθητή. Ναι. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε άλλες 5, 10, 15, 50. Τι, γιατί το έπιτσε? Δεν τη άρεσε το που είπα. Μιχαλάκη, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά υπάρχει και αυτό. Ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί ένα σοβαρό. Αυτό το γνωστό της γρίπης. Ήταν έναν ή ένα κτλ. Λοιπόν, προσέξτε, είπαμε, λέει ο λαός, προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, για να έχουμε όμως, πρέπει να πάμε και σε ένα αρμόδιο γραφείο, όπως αυτό που θα συνδεθούμε τώρα, με την κυρία Αρίστη Σταματοπούλου, γιατί η κυρία Αρίστη Σταματοπούλου έχει την καλή διάθεση, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, να μας δώσει, να μας προσφέρει. Πώς όμως θα γίνει αυτό και σε ποιον τομέα θα μας προσφέρει? Καλημέρα, κυρία Σταματοπούλου. Ναι, ακούγομαι. Ναι, εσείς δεν ακούγεστε, εγώ ακούγομαι. Ούτε ακούω τον εαυτό μου μέσα από τα... Ακούει τον εαυτό της κυρίας Σταματοπούλου μέσα από τα ακουστικά. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούτε από τα ακουστικά, κυρία Σταματοπούλου? Ναι. Παιδιά, μιλήστε στην κυρία Σταματοπούλου για να μας ακούσει. Δεν μου απαντάει ούτε η κυρία Σταματοπούλου ούτε το κοντρόλ. Μου αφήσαν ορφανό εδώ μόνο μου στον αέρα. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα, λέει, μας ακούει. Τι λέει η κυρία Σταματοπούλου? Εγώ σας ακούω, ναι. Α, τώρα επιτέλους. Και όλα αυτά τα καλά που είπα δηλαδή στην αρχή για εσάς δεν ακούστηκαν. Οπότε δεν τα ξαναλέω, γιατί θα με θεωρήσουν ότι είμαι υπερβολικός, κυρία Σταματοπούλου. Και πολύ καλά θα κάνετε. Καλημέρα, Έμα, κύριε Τσέλιο. Λοιπόν, λουλούδια δεν βλέπω και ανησυχώ. Πώς δεν βλέπετε? Βλέπετε πράσινα, βλέπετε μια γλάστρα από δίπλα. Α, πρασινάδα. Πράσινο σας φέρανε σήμερα? Λοιπόν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, okay. Κάτι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, για αυτή την ημέρα που όλοι λένε ότι είναι σημαντική για τους ερωτευμένους. Λοιπόν, είπα λοιπόν προηγουμένως ότι θα συνδεθούμε με το γραφείο της κυρίας Σταματοπούλου, το οποίο θα μας δώσει, με αγάπη θα μας τα δώσει, αρκεί βέβαια να πληρούμε τις προϋποθέσεις. Και πάμε στο διατάφτα.
Τι δίνουμε λοιπόν, κυρία Σταματοπούλου, τι καινούριο υπάρχει για το εξοικονομώ, για το ανακαινίζω, για το τι ακριβώς τρέχει τώρα? Λοιπόν, ο λόγος που κάνουμε και αυτή τη συνάντηση μέσω Skype είναι ότι πραγματικά το πρόγραμμα το εξοικονομώ, ναι, το 23, που έτρεξε και κλείσει 15 Νοεμβρίου, άνοιξε με το β' κύκλο, ναι, και αφορά τα χαμηλά εισοδήματα. Το πρόγραμμα έχει ανοίξει πριν από λίγες μέρες, στις 7 Φεβρουαρίου, και πρόκειται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι στις 29 Τρίτου. Λοιπόν, ναι, όπως είπα, αφορά τις χαμηλές κατηγορίες εισοδημάτων, που αυτό τι σημαίνει, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, να καταλάβει αν είναι στην κατηγορία αυτή. Ναι. Αφορά είτε μέχρι 5.000 ατομικό εισόδημα, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ανύπαντρος, μπορεί να, εφόσον έχει μέχρι 5.000 εισόδημα, ή μέχρι 10.000 εισόδημα οικογενειακό. Μιλάμε για οικογένειες. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον έχουν αυτά τα κριτήρια τα εισοδηματικά, τότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τι τώρα περιλαμβάνει μέσα, αν κάποιος δικαιούται κάποια πράγματα, τι περιλαμβάνει? Τις κλασικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Αναφέρομαι ως κλασικές γιατί είναι ένα κλασικό εξοικονομώ. Είναι πραγματικά το εξοικονομώ το οποίο γνωρίζουμε. Ναι. Και οι εργασίες, άμα θέλετε να κάνουμε μια αναφορά πάλι σε αυτές, είναι ενεργειακή αναβάθμιση με θερμομόνωση όλου του κελίφους, είτε μιλάμε, ναι, για τυχοποιίες, ταράτσες, σκεπές, πιλωτές. Επίσης, αναφέρομαι στις εργασίες όπως είναι τα κουφώματα, θέρμανση, ψήξη, ναι, και ζεστό νερό χρήσης με ηλιακά συστήματα. Είναι, ναι, οι κλασικές εργασίες του εξοικονομώ. Τώρα, από εκεί και πέρα θα ήθελα να δώσω έμφαση στο ότι το πρόγραμμα, αυτό το οποίο έτρεξε μέχρι 15 Νοεμβρίου και είμαστε σε αναμονή για να εγκριθούν όλες αυτές οι αιτήσεις, από ό,τι ακούγεται και υπάρχει πληροφόρηση από το Υπουργείο, απλά περιμένουμε το δούμε επίσημα και σε λίστες, είναι ότι θα ενταχθούν όλες οι κατοικίες. Δεδομένου αυτού, πιστεύουμε ότι και οι αιτήσεις που θα γίνουν τώρα σε αυτό το εξοικονομώ που είναι ανοιχτό για τα χαμηλά εισοδήματα, πάλι θα υπάρχει έγκριση σε όλες τις κατοικίες. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό για τους ενδιαφερόμενους. Γιατί υπάρχει η δεύτερη σκέψη από αυτούς, ναι, αλλά εγώ θα μπω στο πρόγραμμα. Από ό,τι φαίνεται θα μπουν όλες οι κατοικίες και σε αυτό το πρόγραμμα που είναι τώρα ανοιχτό. Αυτό, κυρία Σταματοπούλου, θεωρώ ότι είναι σημαντικό για όλους μας, διότι, ναι, γιατί λέω σημαντικό. Στις καταστάσεις που βιώνουμε την καθημερινότητα, με τα πετρέλαια, με το αέριο, με την ακρίβεια, με το ένα, με το άλλο, εδώ θα μπορούμε, εάν και εφόσον υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να περιορίσουμε όλα αυτά και να εξοικονομηθεί εισόδημα σε ένα χρόνο, σε την καθημερινότητα, τέλος πάντων. Ξεκάθαρα αυτό είναι. Και αν θέλετε και με επιτρέπετε, μπορώ να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά του τι σημαίνει αυτό. Για πέστε μας. Ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορεί να πάρει ένα σπίτι όσον αφορά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης είναι 22.500 ευρώ. Φυσικά αυτό εξαρτάται και από τα τετραγωνικά του σπιτιού. Ναι. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι τα χαμηλά εισοδήματα θα πάρουν 75% επιδότηση. Ναι. Που σημαίνει ότι η διασυμμετοχή θα είναι στις 5.600. Που σημαίνει ότι για 5.600 η διασυμμετοχή ο ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί να πληρώνει μία δόση 78 ευρώ το μήνα και θα μπορεί να κάνει εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης για 22.500 ευρώ. Ναι. Αυτό το αναφέρω τώρα γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τα χαμηλά εισοδήματα, όπως είπαμε. Και συνήθως τα χαμηλά εισοδήματα αδυνατούν να μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε ένα κονδύλιο που σημαίνει εξοικονομώ. Και γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά. Δηλαδή με 78 ευρώ το μήνα μέγιστο θα μπορεί μία αίτηση χαμηλού εισοδήματος να κάνει εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και μπορούμε να κάνουμε, όπως ανέφερα πριν, δηλαδή να κάνουμε μια θερμομόνωση στο κτίριο, να βάλουμε ένα σύστημα σύγχρονο θέρμανσης, να βάλουμε ζεστό νερό χρήσης ή ένα ηλιακό για ζεστό νερό χρήσης, που αυτομάτως σημαίνει ότι αυτά τα 78 ευρώ το μήνα μέγιστο θα έχουν ήδη εξοικονομεί από την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους. Άρα, ναι, μεν θα έχουν να πληρώνουν μια δόση, αφετέρου όμως θα έχουν κάνει πολύ σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους που έχουν ήδη στο σπίτι που κατοικούν.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρω. Και κάτι ακόμα, αν με επιτρέπετε. Ναι, ναι. Ακριβώς επειδή το εξοικονομώ πήρε απόφαση από το προηγούμενο κύκλο να ενισχύσει τα χαμηλά εισοδήματα στην περίπτωση που θα επιλέξουν να πάρουν δάνειο, εδώ πέρα έρχομαι να πω ότι εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Διότι μέχρι τα πρότινος, η τράπεζα για να μπορεί να δώσει δάνειο σε κάποιον έλεγε ότι θα πρέπει να έχει ένα εισόδημα γύρω στα 10 χιλιάρικα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Και αυτό γιατί, όπως είπα και πριν, εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Οπότε και εκεί πέρα ξεπερνάμε το εμπόδιο, το πώς θα βρει το νοικοκυριό που έχει χαμηλό εισόδημα, πώς θα βρει χρήματα. Μπορεί να βρει χρήματα εφόσον εγγυάται το ελληνικό δημόσιο και παίρνοντας, επιλέγοντας την ιδία συμμετοχή με δάνειο. Οπότε έτσι έρχονται όλα πιο εύκολα για αυτού του είδους την κατηγορία εισοδήματος. Ναι, κυρία Σταματοπούλου, εγώ θα το κάνω λίγο πιο απλό ακόμη για να μας ακούσουν οι φίλοι τηλεθεατές μας. Εσείς πολύ ωραία τα είπατε, τα καταλάβαμε και αυτή είναι η συμφέρουσα πρόταση που είπατε μόλις τώρα. Εγώ όμως θα πω ότι εάν κάποιος πάει να πάρει μόνος του, χωρίς εγγυητή του δημοσίου και χωρίς το ένα και το άλλο, να πάρει 20.000, μας έδωσε η τράπεζα 20.000. Εάν συνυπολογίσει ότι σε αυτά τα 20.000 καταρχάς θα τα πληρώσει ενδεχομένως 30 μέχρι να τα ξοφλήσει και θα πληρώνει και κάποια δόση που θα υπερβαίνει και τα 250-300 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι απαγορευτικό να επιλέξει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν μένουμε σε αυτό που εσείς σωστά προτείνετε και μπορείτε να κάνετε στους ανθρώπους με τα χαμηλά εισοδήματα και βέβαια η διαφορά θα την αισθανθούν και θα την καταλάβουν χρόνο με το χρόνο, δεν είναι έτσι? Σαφώς. Ναι. Εννοείται ότι είναι ένα εργαλείο το εξοικονομώ το οποίο χρήζει εκμετάλλευσης μέσα εισαγωγικά από όλους τους ιδιοκτήτες εκκινήτων. Δεν είναι δυνατό δηλαδή να υπάρχει ένα τέτοιο πραγματικά τόσο σημαντικό πρόγραμμα το οποίο θα μας ελαφρύνει πάρα πολύ την τσέπη μας. Όχι μόνο γιατί είναι επιδοτούμενο, αλλά και γιατί ούτως ή άλλως το ενεργειακό κόστος σε όλα τα σπίτια και ιδιαίτερα αυτά τα οποία είναι έτος κτίσης αρκετά παλιά, τα παλιά τα σπίτια, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήρθε και κουμπώνει στην ανάγκη της ενεργειακής αναβάθμισης, δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά. Και πολλές φορές είναι δυσβάσταχτο για τα νοικοκυριά να μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα. Δεν θα υπάρχει πλέον και αυτή όλη η κατάσταση που βιώνουμε τώρα με το πράσινο, κίτρινο, μπλε τιμολόγιο να γλιτώσουμε, ξέρω εγώ, κάποια λεπτά στην κιλοβατόρα. Αυτό θα το γλιτώσει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία προσπάθεια. Ακριβώς. Τα κέρδη είναι πολύπλευρα. Ναι. Ζήτηση με την έννοια αυτή, αν το λέω λάθος, συγχωρέστε με, υπάρχει από τον κόσμο, δηλαδή ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόγραμμα βγήκε τελείως ξαφνικά. Ακόμα ούτε και εμείς γνωρίζαμε τα γραφεία που ασχολούνται και οι εταιρείες που ασχολούνται με το εξοικονομώ, ήρθε πραγματικά πολύ ξαφνικά. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς ήδη είναι να επικοινωνούμε με τους πελάτες που έχουμε ήδη σε λίστα ανάμα εμείς, να μπορέσουμε βάσει το φορολογικό τους να τους αξιολογήσουμε και να δούνε αν μπορούν να μπουν, να προβάλλουμε έτσι σε αυτό το πρόγραμμα. Και επίσης, πραγματικά ο κόσμος δεν το έχει ακούσει πολύ, αλλά αρχίζει και υπάρχει κινητοποίηση γιατί σιγά σιγά ακούγεται μέσα από τα μέσα, όπως και καλή ώρα κάνουμε τώρα εμείς. Κατάλαβα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος μας είναι λίγο περιορισμένος σήμερα. Πείτε μου κάτι, εκτός από αυτό λοιπόν που τρέχει μέχρι τις 29 του Φλεβάρι, υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχει τελειώσει, παραδείγματος χάρη ηλεκτρικές συσκευές κτλ.? Κοιτάξτε, όσο αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές, εδώ με πιάνετε λίγο αδιάβαστη, οπότε θα μπορούσαμε να επανέλθουμε. Ναι. Το γνωρίζουν μέσα τα παιδιά που ασχολούνται με τα προγράμματα πιο αναλυτικά. Ναι. Οπότε, αν θέλετε, μπορούμε να επανέλθουμε. Βεβαίως. Αν με επιτρέψετε, για τις επιχειρήσεις πρόκειται να ανοίξει. Ναι, αυτό το διάβασα και εγώ, για τις επιχειρήσεις, ναι. Ναι, το οποίο θα αφορά εργασίες θέρμανσης με αντλία θερμότητας, ηλιακής θέρμανσης και μετρητών ενέργειας. Ναι. Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο περιμένουμε να ανοίξει είναι τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, το οποίο, συγγνώμη, ήδη τρέχει. Ναι. Το φωτοβολταϊκά στέγη, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα για τα σπίτια τα οποία έχουν υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις. Πολλές φορές έχουν και θέρμανση με αντλία θερμότητας. Το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη έρχεται να κουμπώσει για να μπορέσουμε να έχουμε εντελώς δωρεάν τη θέρμασή μας, αλλά και όχι μόνο, και τις καταναλώσεις από τα υπόλοιπα φορτία που έχουμε στο σπίτι. Μα είδα ότι γίνονται σημαντικά βήματα. Κάποιος αγρότης εδώ κάπου στο περιοχή του Νέστου έχει βάλει δύο πάνελ μικρά και άρχισε και τραβάει νερό, χωρίς να πληρώνει μισό ευρώ στο ρεύμα,
τραβάει νερό και ποτίζει τις καλλιέργειές του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά και αν αναφερθούμε και σκεφτούμε και τα θερμοκήπια που εκεί πέρα ουσιαστικά χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανσης για να μπορέσουν να διατηρούν σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία τα λαχανικά και αυτά που καλλιεργούν, επίσης είναι πολύ σημαντικά τα φωτοβολταϊκά σαν πρόγραμμα. Κυρία Σταματοπούλου, να κάνω και μια σύντομη αναφορά, πολύ σύντομη, στο ανακοινήσιο ενοικιάζω που περιμένουμε να ανοίξει προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Και αυτά αφορούν τα κενά σπίτια, τα οποία μετά πρέπει να νοικιαστούν. Δίνουν εργασίες όχι ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά εργασίες ανακαίνησης. Αυτό συζήτησα χθες με τον κύριο Φάνη Ταξίδη, που έχει το γραφείο. Και πραγματικά αυτό είναι απαράδεκτο. Να υπάρχουν τόσα ακατοίκητα, τόσα σπίτια, τόσα. Και να ψάχνουμε να βρούμε μια γκαρσονιέρα για να νοικιάσουμε, ας πούμε, για κάποιο σκοπό. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Ναι. Αυτό θα βοηθήσει πραγματικά. Πολύ. Για να πραγματικά. Δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, για την ενημέρωση. Σας είπα στην αρχή χρόνια πολλά. Όχι, σας τα λέω τώρα. Λοιπόν. Δεν το άκουσα. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Γεια σας, κυρία Σταματοπούλου. Γεια σας. Με υγεία, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με το εξοικονομώ, με την κυρία Σταματοπούλου, που είναι ένα γραφείο το οποίο μια επίσκεψη χρειάζεται, όχι πολλά πράγματα, για να ενημερωθείτε κατά τον καλύτερο τρόπο και να μπείτε σε κάποια προγράμματα τα οποία μιλάμε για σημαντικά κέρδη, έτσι. Δεν μιλάμε για άντε εντάξει πάμε εκεί τώρα να γλιτώσουμε 5 ευρώ, 2 ευρώ κτλ. Όπως ψάχνουμε τώρα με τα τιμολόγια, αυτό που είπα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Πάμε. Επανήλθαμε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Ένα Channel και την εκπομπή Πρώτο Θέμα. Δεν είδαμε σήμερα λόγω των συνεχών συνδέσεων κτλ. Δεν είδαμε σήμερα τι έγινε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Όπως ας πούμε εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική είδηση. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την Πανόλη, το μαύρο θάνατο που λέγαμε. Μπράβο. Το βρίσκουμε εδώ μπροστά μας. Το 1349 στο Στρασβούργο, 2.000 Εβραίοι καίγονται, λέει, ζωντανοί από εξαγριωμένο πλήθος χριστιανών που τους θεωρεί υπεύθυνους για την επιδημία βουβονικής πανόλης που έπληξε την πόλη τους. Μάλιστα. 2.000 Εβραίοι από χριστιανούς. Ωραίοι χριστιανοί ήταν αυτοί. Μάλιστα. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι σε κάθε θρησκεία δεν υπάρχουν και παλαιόθεν, αλλά και σήμερα. Αν έχετε τέτοια εντύπωση, πλανάστε πλάνη σφόδρα. Πόσες φορές έχουμε πει ότι αν κατέβαινε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη γη σήμερα, τώρα, εν έτη 2024, έχετε μήπως καμιά αμφιβολία, αν βλέπαμε μπροστά μας να κάνει, τα θαύματα εκείνης της εποχής. Το λέω για όσους πιστεύουν. Μπορεί κάποιοι να μην πιστεύουν, για να είναι ποια θαύματα μπορεί και τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά. Οκ. Λέω ότι έκανε αυτά τα θαύματα που έκανε. Θεράπησε τυφλούς, παράλυτους, ανέστησε νεκρούς και τα λοιπά. Και όμως κάποιοι βρέθηκαν και το σταύρωσαν. Σωστά. Σωστά. Έχετε μήπως την εντύπωση ότι σήμερα, αν θα ξαναγινόταν αυτό το ίδιο, κάποιοι δεν θα βρισκόντουσαν να τον ξανασταυρώσουν? Πάρα πολύ, σας πληροφορώ. Ή με τις πράξεις μας, έστω, όχι τις ανώδυνες, γιατί όλα είναι μια αμαρτία. Και τα μάτια σου να ανοιγοκλείσεις είναι αμαρτία. Γιατί βλέπεις κάτι μπροστά σου, που περνάει και είναι, ναι. Λοιπόν, έχει την εντύπωση. Είναι λοιπόν. Δεν μιλώ για αυτές τις αμαρτίες, δεν μιλώ για πιο ανεπαίσθητες, μιλάω για σοβαρές αμαρτίες. Έτσι. Έχετε την εντύπωση λοιπόν ότι δεν θα βρεθούν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες να φωνάζουν σταύρωσαν αυτόν? Άμα τους ρωτήσεις ποιο να βγάλουμε από τη φυλακή, τον Μπάσαρη που είναι στη Ρουμανία ή τον Χριστό, θα πούν τον Μπάσαρη αυτοί όλοι. Τι νομίζετε εσείς? Όχι, αν έχετε τέτοια εντύπωση, πλανάστε, το ξαναλέω, πλάνη σφόδρα. Λοιπόν, τι έχουμε λέει? Α, μάλιστα. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Γι' αυτό
Μην βλέπω πολλούς που το παίζουν κάπως και μου προκαλούν το αίσθημα, γιατί κάτι παθαίνω. Θα πάμε τώρα στην κυρία Πέπα. Ποια είναι η κυρία Πέπα? Θα δείτε σε λίγο. Και αυτή θα μας πει ευχάριστα, όπως η κυρία προηγουμένως, η κυρία Σταματοπούλου. Και αυτή θα μας δώσει, γιατί είναι λάρτση η κυρία Πέπα, επειδή κατέχει μια θέση στον ΟΑΕΔ υψηλή, νομίζετε ότι είναι τσιγκούνα. Καλημέρα κυρία Πέπα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Θα απαντήσω στον χαρακτηρισμό, στο χαρακτηρισμό που αποδώσατε στο πρόσωπό μου για ΛΑΡΤ. ΛΑΡΤ είναι ο διοικητής μας και το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Το οποίο στην προσπάθεια της αναχέτησης της ανεργίας, ναι, υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων ενεργητικών. Και το προηγούμενο πρόγραμμα που συζητήσαμε, εξοικονομώ, κυρία Πέπα, το Υπουργείο τα δίνει, αλλά εγώ τα είπα μέσω της κυρίας Σταματοπούλου. Λοιπόν, ναι. Ερώτηση. Επειδή, ναι, το ξέρετε ότι σας αγαπώ και εσάς και τον φίλο μου. Λοιπόν, γιορτάζετε σήμερα? Δεν ονομάζομαι Βαλεντίνη. Δεν είναι χριστιανική. Πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει για λόγους η σημερινή γιορτή. Άλλωστε, εγώ ξέρω ότι είστε ερωτευμένοι με τη ζωή όπως και εγώ. Και με τη δουλειά μου. Έτσι. Και την οικογένειά μου. Αυτό και το ξέρω. Οικογένειά μου. Και την οικογένειά μου. Φυσικά. Αυτά και τα δύο τα ξέρω και τα γνωρίζω πολύ καλά. Να είστε καλά. Να είστε λοιπόν, καλά. Για πείτε μας. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται. Ναι. Έχει γίνει ήδη η δημόσια πρόσκληση. Είναι πρόγραμμα συμμετοχής σε ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίες 25 έως 45 ετών. Ναι. Είναι οι ηλικίες, ο στόχος έχει μπει σε αυτές τις ηλικίες, διότι είναι ηλικίες οι οποίες μαστίζονται περισσότερο από την ανεργία. Ναι. Πρόκειται για ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει. Έχουν γίνει πάρα πολλές αιτήσεις και θα είναι ανοιχτό μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου. Αφορά επιχορήγηση των επιχειρήσεων ιδιωτικών τομέων, του ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης οικονομίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει απασχόληση στις επιχειρήσεις αυτές τελείως δωρεάν, με επιβάρυνση αποκλειστικά στο ΟΑΕΔ πληρώνει τα άτομα, τους καταρτισμένους, για 6 μήνες. Και ταυτόχρονα συνδέει την απασχόληση με την παροχή, με συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 80 ωρών. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων 25 έως 45 ετών καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις υπαγωγής στη διαδικτυακή πύλη στο gov.gr και στο σύνδεσμο του ΑΕΔ, δηλαδή στο www.gov.gr υπηρεσίες, επιχειρηματικές δραστηριότητες, απασχόληση, πρόσληψη προσωπικού. Είναι στο σελίδα του ΑΕΔ, μπορούν να μπουν μέσα. Κυρία Πέπα, ξέρετε, ναι, τι μου κάνει εντύπωση? Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο καταρχάς πρόγραμμα για ηλικίες, εκεί εμένω εγώ, για ηλικίες 25-45 ετών, δηλαδή ηλικίες παραγωγικές. Ακριβώς. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί σε αυτό το κλάδο, σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει αυτή η ανεργία? Τι συμβαίνει? Όπως ξέρετε, πολλά από τα άτομα αυτά απασχολούνται σε εποχιακές επιχειρήσεις. Ναι. Είναι άτομα τα οποία δεν έχουν και κατάρτιση την προβλεπόμενη. Δηλαδή, μάλιστα, άνεργοι οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα προσόδα για να προωθηθούν από επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο τους δίνεται η ευκαιρία να τους παρέχουμε και δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση 80 ώρες για να μπορούν να αξιοποιήσουν το γνωστικό τους αντικείμενο. Ναι. Και στη συνέχεια να επιλεγούν από τις επιχειρήσεις. Πρέπει να σας πω ότι οι ωφελούμενοι της δράσης είναι γεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μας μητρό, ηλικίες 25 έως 45 ετών, οι οποίοι πληρούν και κάποια κριτήρια επιλεξιμότητος. Δηλαδή, τα άτομα αυτά θα πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει πρόσφατα σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης τελευταία διετία. Ναι. Να είναι άνεργοι, να είναι στο ηλικιακό όριο αυτό. Οι άνεργοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο έργο θα υποδεικνύονται στις δικαιούχες επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης με βάση το ατομικό σχέδιο δράσης που έχουν καταρτήσει από κοινού μαζί με τις υπηρεσίες μας. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις μπορούν να προεπιλέγουν
τους υποψήφιους και τον κατάλληλο στη θέση που έχουν, ανάλογα με την ειδικότητα που ζητάνε, και να ενημερώνουν σχετικά την υπηρεσία. Οι επιχειρήσεις, όπως σας είπα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και επίσης οι πάροχοι της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι είναι ΣΕΚ, κέντρα διαβίου μάθησης και ΔΙΔΙΜ κλπ. Που επιθυμούν να συμμετάχουν στο παρόν έργο, καλούνταν και αυτοί να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους, σε σύνδεσμο ο οποίος θα αναρτηθεί άμεσα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ και θα ανακοινωθεί σε δελτίο τύπου. Ναι. Επαναλαμβάνω, 80 ώρες κατάρτισης, ναι, και 6 μήνες απασχόληση τελείως δωρεάν στην επιχείρηση. Ναι, είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό είπαμε ότι θα ισχύσει μέχρι τις 20. Ήδη έχει ξεκινήσει και οι αιτήσεις, επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε πανελλήνιο επίπεδο, πρόκειται για 7.500 νέες θέσεις εργασίας. Έτσι, για την πρόσληψη, όπως είπαμε, των ανέργων για 6 μήνες. Το πρόγραμμα πιστεύω ότι θα είναι ανοιχτό μέχρι και τέλη Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις γίνονται με σειρά προτεραιότητος και φυσικά και η επιλογή των ανέργων με τον ίδιο τρόπο. Ξέρετε τι μου έχουν κάποιοι κάνει, ας πούμε, σαν παράπονο, σαν αυτό λέει, ότι κάποιοι έχουν κάρτα ανεργίας, την ανανεώνουν και παράλληλα εργάζονται. Οι έλεγχοι εδώ υπάρχουν, κυρία Πέπα, ώστε να Βεβαίως και γίνονται έλεγχοι. Είμαστε δεκτοί και σε κάθε καταγγελία. Είναι λίγο δύσκολο, εκτός αν εργάζονται με μαύρη εργασία. Πρέπει να σας πω ότι με τη διαλειτουργικότητα που έχουμε μπορούμε να μπούμε στο συστήματος και να δούμε οι προσλήψεις οι οποίες αναρτώνται στο εργάνι, φαίνονται στο σύστημά μας και διακόπτουν την κάρτα ανεργίας. Ναι. Τώρα, αν η πρόσληψη αυτή αφορά μαύρη εργασία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, όπου έχουν ευθύνη, όπως καταλαβαίνετε, και οι δύο πλευρές. Το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας ευδοκιμεί πάρα πολύ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλω να ξέρετε ότι έχει μπει και ένας αριθμός κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώσουμε ότι άνεργος ο οποίος έχει δελτίο ανεργίας και τον ανανεώνει τακτικά εργάζεται. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής του δελτίου ανεργίας ανάλογα με τα ψεύτικα στοιχεία τα οποία υποβάλλει. Δηλαδή υπάρχει ένας κώδικας υποχρεώσεων των ανέργων σε αντιστοιχεία πάντα με τα δικαιώματά τους. Γιατί ο άνεργος δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Όλοι έχουμε, αλλά... Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Πέπα, θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ήταν σημαντική. Εγώ σας ευχαριστώ. Το πρόγραμμα είναι ακόμα ανοιχτό. Ναι. Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις. Έχει βγει δελτίο τύπου. Και σας ενημερώνουμε ότι άμεσα θα προχωρήσουμε και στις υπαγωγές και στις υποδείξεις των ανέργων. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που τουλάχιστον παραμένουν χωρίς δουλειά, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αν τα ψάξεις μπορείς να βρεις αρκετά από αυτά. Οπότε εκμεταλλευτείτε το, δεν είναι κακό. Πάμε τώρα στην Κομωτινή. Πάμε στην Κομωτινή, βλέπω τον Κωνσταντίνο εκεί. Τι έχεις ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Δεν σε ρωτάω τι έχεις, αν είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Άρχισαν τα όργανα. Άρχισαν τη φωνή του Κωνσταντίνε. Γύρω στις 12 το μεσημέρι. Ναι. Γύρω στις 12 το μεσημέρι οι αγρότες στον Μόνο. Μάγκη, δεν τον ακούω τον Κωνσταντίνο καλά. Τώρα τον ακούω. Δεν ξέρω φυσάει αν πολύ. Ναι, ότι φυσάει, αρκετά φυσάει. Είμαστε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης, στο περιφερειακό δρόμο, στο ύψος προς την Εγνατία. Είναι εδώ τα περιπολικά, υπάρχουν δύο κλούμπες στον ΜΑΤ. Θα παραταχθούν τα τρακτέρ γύρω στις 12 το μεσημέρι, αγρότες στον ομοροδόπηση, άρχισαν τα όργανα, άγγελα θα λέγαμε. Δεν θα κλείσουν για την ώρα το δρόμο. Περιμετρικά θα είναι τα τρακτέρ. Ενώ να παίρνει από το μπούμ, γι' αυτό φύγεται έτσι. Κωνσταντίνε, μήπως έχεις το μπούμ ανοιχτό και παίρνω. Από το μπούμ και. Ναι, νομίζω ότι τώρα. Για μιλά. Ναι, τώρα βέβαια. Τώρα μα ακούτε καλύτερα τώρα. Ναι, τώρα ωραία, καλύτερα. Είμαστε στο 3ο χιλιόμετρο. Ναι, τα ακούσαμε. Είμαστε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης, στο περιφερειακό. Ακριβώς. Δεν θα κλείσουν μισό λεπτό, το δρόμο για την ώρα. Μισό λεπτό. Κομωτινής Ξάνθης 3ο χιλιόμετρο, άρα έξω από την Κομωτινή. Έξω από την Κομωτινή, ακριβώς στο ύψος ο δρόμος που στείνει προς την Εγνατία. Ωραία. Δεν θα κλείσουν το δρόμο για την ώρα. Θα περιμετρικά θα είναι τα τρακτέρ.
Και να πληροφορήσουμε, επειδή είμαστε στους κήπους και χθες και προχθές, ότι και εκεί λεωφορεία και γιοταχή επιτρέπονται, η διέλευση επιτρέπεται, απλώς δεν επιτρέπεται όσον αφορά τις νταλίκες. Ναι. Και έχει μια τεράστια ουρά βέβαια στα σύνορα στους κήπους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και εκεί λένε οι αγρότες ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την προσφορά, ας πούμε, της πολιτείας ή από τα αιτήματα που... Ακριβώς. Δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Θα συνεχίσουν τους αγώνες όπως πληροφορηθήκαμε και χθες και στις ζωντανές συνδέσεις που είχαμε. Μάλιστα. Και θα κατέβουν βέβαια οι πιο κοντινοί, θα λέγαμε, οι Θεσσαλοί, ειδικά με τα τρακτέρ την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερα πράγματα, γιατί ενδεχομένως οι φίλοι μας οι αγρότες δεν θέλουν, όχι δεν μπορούν, δεν θέλουν να καταλάβουν το τι καταστάσεις βιώνουν κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες που αυτή τη στιγμή αδειάζουν τα νοσοκομεία από γιατρούς, από νοσηλευτές, γιατί παρετούνται, γιατί κάνουν. Και οι αγρότες τα θέλουν όλα. Δεν γίνεται όμως αυτό. Λυπάμαι που το λέω. Δεν κάνω εγώ το συνήγορο του Πρωθυπουργού, αλλά... Έτσι ακριβώς, Αγγί. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Τα λέμε. Να είστε καλά. Τώρα πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε πλατεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στην αρχή σας αφιερώσαμε ένα τραγούδι, με αυτό θα κλείσουμε σε λίγο. Αφιερωμένο στη σημερινή μέρα, έτσι για το έθιμο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, για το καλό λόγο της ημέρας. Και πήρε, που λέτε, η Χριστίνα Νεφρέμ εδώ από το κανάλι Έναν Οπερατέρ. Και σε όλη και καλά ήθελε να μας θυμίσει ότι σήμερα είναι η γιορτή των ερωτευμένων. Είσαι Νεφρέμ. Είσαι ερωτευμένη. Κοιτάξτε, δεν είναι μια πολύπλοκη ερώτηση αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω στη μία μέρα, πιστεύω σε όλο τον χρόνο και το τονίζω αυτό για όλες τις παγκόσμιες ημέρες και γενικά για τους εορτασμούς. Ναι. Αλλά. Σαν γυναίκα, ναι, θα εκτιμήσω ιδιαίτερα τα τριαντάφυλλα, τα λουλούδια, τα γλυκά, τις σοκολάτες, ναι. Μην παίρνεις τα ιατάφυλλα, θα ήθελα πάρα πολύ, κλειά. Λοιπόν, να υπάρχουν πολλά στο γραφείο μου. Πού είναι ο Ανθοπόλης εκεί, δεν βγαίνει να μας πει τι γίνεται σήμερα με τη ζήτηση. Η Ανθοπόλης δεν θέλει να μας μιλήσει, ντρέπεται πάρα πολύ, κλείνει. Οπότε δεν να θέλει πω, να την πιέσω. Χριστίνα, ναι. έτσι όπως είσαι, κάνε ναι. λίγο αριστερά ή δεξιά, να δούμε πίσω τι γίνεται. Βεβαίως. Χαμός βλέπω γίνεται εκεί πίσω. Λοιπόν. Το ακριβώς το πίσω μου το κράτησα έτσι για να κρύψω λίγο την εικόνα. Ναι. Αλλά αν κάνω ένα βήμα έτσι, δέστε χρώματα, δέστε ομορφιές, ναι, δέστε τα λουλούδια που βγαίνουν και ναι. πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να πάμε λίγο πιο κοντά όμως, επειδή εγώ αγαπώ τα χρώματα, Άγγελε, τα λατρεύω. Και τι μπορεί κανείς εδώ, είμαστε εδώ πέρα στην Ομόνια επάνω, σε ένα πολύ όμορφο Ανθοπολείο, ναι. με πολλές διαφορετικές και οπτικές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάρει ένα καλάθι, το οποίο να έχει μέσα λουλούδια, να έχει ένα αρκουδάκι, να έχει ένα κρασάκι, να έχει κάτι διαφορετικό, να πει μια σοκολάτα, να πει κάτι άλλο. Έχει πάρα πολλά. Πενιντάρικο θέλεις. Όχι, τι αξία έχει, αν έχει κανένα χαρτονόμισμα με το 50, λέω. Πενιντάρικο, ναι, δεν είπα για την αξία, είπα πάντως αν διαθέτετε εσείς κάτι σε χαρτονόμισμα, βλέπω τα βαλάντια υπάρχουν. Χριστίνα, ρώτα την κυρία που έρχεται από πίσω σου, είστε ερωτευμένη, ρώτα. Την κυρία που έρχεται πίσω σου. Αχ, ναι, είστε ερωτευμένη, με το σύζυγο. Τι είπε, με το σύζυγο. Λοιπόν. Με όλο τον κόσμο, μπράβο, έτσι. Όλοι είμαστε ερωτευμένοι με όλο τον κόσμο. Με το σύζυγο. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι με τον σύζυγό τους πάνω από 60 χρόνια, έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν χαλάσει τις οικογένειές τους με όλες τις δυσκολίες. Υπάρχουν τα νέα τα ζευγάρια που τώρα ερωτεύονται και αυτό είναι το πιο ωραίο. Βέβαια, ο Γιος Βαλεντίνος δεν κρατάει για ένα 2, 3, 4, 5 χρόνια, έτσι. Πρέπει να κρατάει 63 χρόνια. Ναι. Αλλά μία κίνηση εκδήλωση αγάπης, ναι, θα τη ρωτήσω. Είστε ερωτευμένοι. Α, μη με χείρα. Ήσασταν ερωτευμένοι. Ήμουνα. Πόσα χρόνια ήσασταν παντρεμένοι. 40. 40 χρόνια. Μόνο τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου γιορτάζατε ή κάθε μέρα γιορτάζατε.
Μέρα παραμέρα. Λουλουδάκια, αγάπη. Όχι, όχι. Τέλεια. Έτσι, είναι φοβερή. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μάλιστα. Έτσι, μέρα παραμέρα γιορτάζανε, δεν είναι ωραίο? Ξέρεις τι παρατήρησα, Χριστίνα? Όση ώρα είσαι εκεί, όση ώρα είσαι εκεί, βγήκανε 3-4 από το ανθοπολείο και μόλις σε είδανε με την κάμερα, νέος κόσμος γενικά, το βάλε στα πόδια σου, λέει, κάτσε να μας δουν ότι παίρνουμε λουλούδια. Λοιπόν, αυτό είναι το πλήν στο συν, αλλά επειδή εκπλήξεις είναι εκπλήξεις, δεν θέλω να τις χαλάσω, Άγγελε, γιατί μπορεί κάποιος να κάνει μια έκπληξη στο άλλο το μισό και να μην θέλει να το γνωρίζει και τυχαία να το δει. Οπότε δεν θέλω να χαλάσω τις εκπλήξεις για σήμερα. Ναι. Να πω απλά ότι μπορεί κανείς να βρει, πήγαμε και στα αρτοζωχαροπλαστεία Σκλαρή κάτω, ναι, πολλά πολύ όμορφα γλυκά, πολλές τούρτες, σοκολατάκια, ό,τι θελήσει ο καθένας, το δώρο μετράει, έτσι, Άγγελε, καλά, και η κίνηση. Η κίνηση μετράει, ναι. Τώρα, ο έρωτας δεν περνά. Ας μην πούμε ότι ο έρωτας περνάει, δεν περνάει. Υπάρχουν, ναι, είπαμε, πολλοί άνθρωποι που ακόμη παραμένουν ερωτευμένοι και έτσι να μείνουν. Έτσι σήμερα πρέπει. Το στομάχι περνάει ο έρωτας. Και αυτό, και αυτό. Και αυτό. Εγώ το είπα για το ρεπορτάζ, αλλά μου είπανε δεν είναι. Πρέπει να δούμε και την ακροπολία. Είναι μπουτίκ πλέον. Ναι, είστε ερωτευμένοι, μισό λεπτό. Είστε ερωτευμένοι, καλή. Είμαι. Ο Βαλεντίνος σήμερα. Τι αναμένετε? 35 χρόνια γάμου. Τι περιμένουμε σήμερα? Εντάξει, ναι, κάτι. Σίγουρα ένα λουλούδι, μια σοκολάτα. Υπέροχα. Με το χαμόγελο στα χείλη, έτσι να είστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. 35 χρόνια, Άγγελε, δεν είναι και λίγα, έτσι. 35 χρόνια, αμέ. Είναι. Λοιπόν, η άλλη κυρία βέβαια που είδαμε. Δεν είναι και λίγα. Τον έστειλε το σύζυγο, Χίρα. Εντάξει. Είναι και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Με αγάπη το λέω, εντάξει. Λοιπόν. Με αγάπη. Εγώ να πω, ξέρετε, Άγγελε, πριν κλείσουμε να πω στους γονείς μου, επειδή έχουν κλείσει 64 χρόνια γάμου. Και επειδή κάθε μέρα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολη πλέον. Να πω σε όλους τους ανθρώπους. Περίμενε. Είστε ερωτευμένος? Όχι. Ήσασταν. Γιατί? Όχι. Γιατί? Τέλος, εγώ να πω σε όλους τους ανθρώπους που είναι μεγάλες ηλικίες να παραμείνουν ερωτευμένοι όσα χρόνια η ζωή είναι μικρή και φεύγει και τελειώνει και η μέρες του Αγίου Βαλεντίνου είναι μία, οι υπόλοιπες είναι καθημερινά. Αυτό. Κοίτα. Και να σας αποχαιρετήσω έτσι. Κοίτα. Στις ηλικίες του κυρίου που είπε όχι δύο φορές, περνάνε το ανθοπολείο και πάνε στο επόμενο μαγαζί που είναι το φαρμακείο. Λοιπόν. Κλείσε, φτάνει. Φτάνει, όχι άλλο. Αλήθεια είναι αυτό. Ελπίζω ο κόσμος λίγο να χαίρεται μαζί μας. Αυτό είναι το νόημα. Καλά, εντάξει, χιούμορ κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, χιούμορ κάνουμε. Χριστίνα. Ναι, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ, ωραία σύνδεση με τη Χριστίνα. Χαμογελάσαμε λόγω της ημέρας πάντα. Λοιπόν, και εδώ αναφέρεται στο 1477, λέει η Μάργαρετ Μπρους στέλνει στον Τζον Πάστον το πρώτο ερωτικό γράμμα σαν σήμερα Αγίου Βαλεντίνου. Απευθύνεται στον αγαπημένο μου Βαλεντίνο, είπε. Το πρώτο ερωτικό γράμμα. Λοιπόν, ένας φίλος μου θα έλεγε τώρα τσουτσουρίστηκε τρίχα από το που κάνει έτσι. Ναι. Εντάξει, όλα καλά είναι, μωρέ, δεν βαριέσαι. Αρκεί να τα βλέπεις με θετικό πρόσημο. Αν θες να τα δεις με αρνητικό, Δεν σε αγγίζει τίποτα. Το μαύρο του χάλι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει παρά 10 και θέλω να δούμε ένα θέμα ακόμα, αφού είδαμε τόσα πολλά σήμερα, το οποίο έχει να κάνει... Τι λέει εδώ, η αδεδία απεργεί 28 Φεβρουαρίου. Τι πάθαμε. Ρε, τι πάθαμε. Σου λέει, αγρότες πήραν. Εμείς γιατί να μην απεργήσουμε, κατάλαβες. Ναι. Έχει μια εξήγηση κι αυτό. Αγαπητά μου παιδιά, ξέρετε ποιο θέμα θέλω? Μήπως έχουμε εκείνη την ενότητα. Ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτό? Εντάξει, τόσο αφού το... Γίνεται σήμερα μία σύσκεψη με εκπροσώπους των σωματείων της περιοχής και των ομαρχιακών τμήματων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απεργία στις 28 Φλεβάρι και πώς θα κλιμακώσουμε παραπέρα απέναντι σε μια πολιτική η οποία εδώ και χρόνια συντρίβει τα δικαιώματα και τους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο και επομένως δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να σταθούμε απέναντι μαζικά, ενωτικά, διεκδικητικά και
και να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και αυτή την πολιτική. Έχουμε μία περιφερειακή ενημερωτική σύσκεψη των πρωτοβάθμιων σωματείων, των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της περιφέρειας. Ήρθανε συνδικαλιστικά στελέχη, ήδη έχουν μαζευτεί από όλη την περιφέρεια για να ενώψει τις απεργίες στις 24 ώρες στις 28 του Φλεβάρι, μια απόφαση που πήρε η ΑΔΔ κεντρικά, το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ, γιατί η μέρα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, η 28 του Φλεβάρι, μια μέρα που χάθηκαν 57 ζωές μετά από το τραγικό έγκλημα, διότι για έγκλημα πρόκειται και αυτό θέλουμε να τονίσουμε με, αυτή την, με την προκήρυξη της απεργίας αυτή τη μέρα. Ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι η μεγάλη ανασφάλεια. Ναι, σήμερα με πρωτοβουλία της εκτελεστικής γραμματείας της ΑΔΔ πραγματοποιούμε μια σύσκεψη να συζητήσουμε, να μεταφέρουμε τις απόψεις μας, να ενώσουμε τις φωνές μας σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να δούμε το σχεδιασμό μας για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχτεί στις 28 του Φλεβάρι. Να θυμίσω ότι η επιλογή αυτής της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Κλείνουμε ένα χρόνο από το δολοφονικό έγκλημα στα Τέμπη. Και με την ευκαιρία αυτή, αυτό που προβοντοφωνάξαμε τότε, ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Στις 28 Δευτέρου έχουμε μια μεγάλη απεργία, είναι απεργία πανεργατική. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι μαζί όλοι οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο αλλά και στον εργατικό τομέα. Ήδη η κεντρική ΑΔΔ, όπως γνωρίζουμε σήμερα, κάνει αυτή την περιφερειακή συσκέψη, αλλά γίνονται και περιφερειακές συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιες συσκέψεις. Εδώ είμαστε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν το δημόσιο τομέα, που είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Δυστυχώς βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά με την πλάτη στον τοίχο. Η ακρίβεια τσακίζει όλα τα εισοδήματα, ακόμα και αυτές οι αυξήσεις που έδωσε η κυβέρνηση είναι γενικά ψίχουλα και ξανεμίζεται αμέσως με τον πρώτο μισθό. Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια σύσκεψη με τα σωματεία του Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας για να προετοιμάσουμε μια μεγάλη απεργία. Μια απεργία που να έχει, είναι τόσο μεγάλη όσο μεγάλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Οι μισθοί μας έχουν μείνει παγωμένοι και η αγοραστική δύναμη των μισθών μας έχει μειωθεί από τον καιρό την τελευταία δεκαετία κατά 40%. Λοιπόν, τα ερωτευμένα παιδιά μας εδώ στο κανάλι, άμα δείτε πάνω αριστερά που γράφει ένα channel, κοιτάξτε τι κάνανε, καρδούλες πετάνε σαν τις πεταλουδίτσες. Λοιπόν, και αυτό θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα, έτσι για να τιμήσουμε τη μέρα, παιδιά, μια και το έχει ημέρα. Και πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Θέμη τον Αδαμαντίδη, με αυτό ξεκινήσαμε, αυτό θα κλείσουμε λόγω της ημέρας και πάλι. Ναι. Σε μια νέα θεραπεία, λέει, ετοιμάζεται να επιβληθεί ο βασιλιάς Κάρολος για τον καρκίνο. Είχε, λέει, επικοινωνία με τον ηγούμενο Εφρέμ της Μονής Βατοπεδίου και μιλήσανε για αυτό το θέμα κτλ. Τώρα, πώς το λένε, αγαπημένε Κάρολε, αν επικοινωνείς με τον Εφρέμ, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, έτσι το είπα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και να κλείσουμε την σημερινή ενότητα με αυτό, να σας χαιρετήσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μιλάει για τον έρωτα. Για πάμε λίγο, πάμε. Σ' αγαπάω γιατί είναι το σώμα σου φωτιά στο κρεβάτι μου. Σ' αγαπάω γιατί έχω την εικόνα των αγγέλων.
στα μάτια μου. Στο πρόσωπό σου, στο χαμόγελο σου. Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας, ο δικός μας ο έρωτας, η δική μας η αγάπη. Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας. Τώρα βέβαια, πέρα από αυτά που λέμε, το συνέστημα σαν συνέστημα είναι που έχει μεγάλη αξία. Έτσι δεν είναι? Και όλα τα άλλα έπονται, η πράξη ας πούμε, η ερωτική και τα λοιπά. Το συνέστημα είναι, τα συναισθήματα είναι αυτά που μετράνε πάνω απ' όλα και απ' όλους σε μια σχέση. Το άλλο, έτσι κι αλλιώς, έρχεται και παρέρχεται. Λοιπόν, ενώ το συνέστημα παραμένει μόνιμα, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Λίγο αγριεμένα έγινε το λοιπόν, αλλά εντάξει, να σας προσγειώσω στην πραγματικότητα. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Πρώτο θέμα, αύριο στις 10, πρώτο Θεός, πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ. Σας περιμένω. Μην ξεχνάτε ότι αύριο στις 11 έχουμε τον έτερο εργατολόγο, παύλα δικηγόρο, από Καβάλα, τον κύριο Λεωνίδα Παπά, για να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα, κάπου εκεί στις 11. Οπότε, να είστε καλά για το υπόλοιπο της ημέρας. Καλή σας μέρα.